Με μια θερμή χειραψία, Νίκος Κοντζιάς, Νικόλα Δημητρόφ και Μάθιου Νίμιτς ξεκίνησαν τις κρίσιμες διαβουλεύσεις για το Σκοπιανό στη Βιέννη της Αυστρίας. Μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών στα Σκόπια, οι δύο ομόλογοι συναντώνται παρουσία του ειδικού διαμεσολαβητή του ΕΕ Μάθιου Νίμιτς σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι αποκλίσεις που έχουν πλέον καταγραφεί στη διαπραγματευτική διαδικασία. Ελπίζω να κάνουμε κάποια θετικά βήματα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοντζιάς στους δημοσιογράφους, ενώ ο κ. Νίμιτς προσερχόμενος αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις και αρκέστηκε να σχολιάσει ότι ελπίζει σε μια καλή διαπραγμάτευση. Το βράδυ της Πέμπτης, οι κ. Κοντζιάς και Δημητρόφ παρακάθισαν σε δείπνο εργασίας, το οποίο διήρκεσε 3 ώρες και έγινε σύμφωνα με διπλωματικές πηγές σε καλό κλίμα. Ο Μάθιου Νίμιτς θα παρουσιάσει το νομικό κείμενο βάσει του οποίου θα συναφεί ενδεχόμενη συμφωνία με κενά τα επίμαχα σημεία στα οποία οι δύο χώρες διαφωνούν. Αγκάθια παραμένουν η ονομασία, καθώς η ελληνική πλευρά προκρίνει τον Γκόρνα Μακεδόνη για μία λέξη στα σλαβικά και αμετάφραστη, το εύρος χρήσης, η ταυτότητα, η γλώσσα, η εθνότητα αλλά και η ανάγκη αναθεώρησης του συντάγματος της Φύρων.